στρατιωτικά γκρέιντερ στην Ιάσονος. Άλογα στην Αναλήψεως. Snowboard στην Οδό Κύπρου. Στο έλεος του χιονιά βρίσκεται ο Βόλος από χθες. Το ύψος του χιονιού μέσα στην πόλη φτάνει το μισό μέτρο. Σε γειτονιές του Βόλου, όπως εδώ στη Νέα Δημητριάδα που βρισκόμαστε, οι συνοικιακοί δρόμοι είναι καλυμμένοι από χιόνι, το οποίο ίσως να ξεπερνά και τους 40 πόντους. Πάρα πολλοί οδηγοί έψαχναν σήμερα το πρωί με τα φτιάρια για να ξεθάψουν τα αυτοκίνητά τους. Το βρήκατε το αυτοκίνητο? Το βρήκα. Άρα και ίδιο χρώμα με το χιόνι. Πολύ χιόνι, ε. Πολλά χρόνια έχουμε να δούμε τόσο πολύ. Πάρα πολύ καιρό. Ναι, πολλά χρόνια. Και πολλά και τα προβλήματα, έτσι. Α, τώρα το βγάζουμε για να πάω να πάρω πετρέλαιο για το σπίτι. Πρέπει τώρα να το ξεθάψετε, δηλαδή για να το χρησιμοποιήσετε. Ναι. Χρειάζονται αλυσίδες οπωσδήποτε. Έχετε? Δεν έχουμε. Τώρα αλυσίδες έχετε, πώς θα το χρησιμοποιήσετε, θα το βγάλετε? Θα το βγάλω. Έχετε αλυσίδες? Δεν έχω αλυσίδες, αλλά δεν θα πάω και μακριά. Δηλαδή, αλλά απλώς θα το κουνήσω λίγο από εδώ τη θέση του, να μπορώ να το βγάλω όταν θα έρθουν τα μηχανήματα από εδώ πάλι. Οι Βολιώτες είχαν να δουν τόσο χιόνι τουλάχιστον εδώ και 20 χρόνια. Τα προβλήματα που δημιούργησε είναι απερίγραπτα. Προτεραιότητα προσπαθούν να δώσουν οι υπηρεσίες και οι εθελοντές στα επίγοντα περιστατικά. Όλο το βράδυ κουβαλάμε νευροπαθείς στο νοσοκομείο και άρρωστους. Η κατάσταση είναι πολύ δραματική. Υπάρχει πάρα πολύ χιόνι και ελπίζω και φοβάμαι ότι θα πέσει περισσότερο όλο το βράδυ. Πόσα περιστατικά έχετε μεταφέρει? Πάνω από 10-12 μέχρι στιγμής. Και συνεχίζουμε, έχουμε άλλους εγκαταστάσεις με άλλα 10 άτομα περίπου. Από χθες το μεσημέρι, σχεδόν 20 μηχανήματα του Δήμου Βόλου προσπαθούν να κρατήσουν καθαρούς τουλάχιστον τους κεντρικούς οδικούς άξονες. Η μάχη που δίνει η πολιτική προστασία είναι μέχρι στιγμής άνηση. Από τι ώρα είστε εδώ? Τους 8 το πρωί, χθες το βράδυ. Από χθες το βράδυ είστε εδώ? Δύσκολη, πολύ δύσκολη κατάσταση. Πολύ χιόνι, έτσι? Χιόνι, πολύ. Πάρα πολύ χιόνι. Με το που καθαρίζετε μετά από λίγο, πάλι καλύπτεται τον δρόμο. Δεν το βλέπεις. Ρίξαμε αλατόνωρο. Βγάλαμε 17 υδροφόρες. Τα γκρέιντερ περπατάνε πέρα δόθε. Και σήμερα αναγκαστήκαμε και φέραμε και το στρατό πίσω. Άμα θα δείτε, θα περάσει σε λίγο ένα γκρέιντερ του στρατού. Μας έφερε ένα φορτωτή, ένα GCB. Δεν προλαβαίνω τι είναι να πούμε. Δεν αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα, έτσι? Όχι. Και αυτό που λέμε για άμα ήταν 15-20 πόντι, παίζονταν. Μα εδώ τώρα φτάνουμε στον περιφερειακό, έχουμε ένα μέτρο τώρα και πάει λέγοντας. Δηλαδή οι μπάρες στο περιφερειακό δεν φαίνονται, που είναι ένα και κάτι. Στις προηγούμενες δημοτικές αρχές έβγαιναν τα υδροφόρα και έριχναν λιγάκι νεράκι, λίγο αλάτι και υπήρχαν τουλάχιστον οι αστικές συγκρίνειες. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα, πάγωση ο Βόλος. Μόνο με τα πόδια σήμερα. Μόνο με τα πόδια. Αλλά... προσοχή γιατί γλιστράει. Είναι και εκτά τα περιστατικά, είναι και δεν ξέρεις. Έχεις γέρους ανθρώπους, τι θα σου συμβεί. Είναι, δηλαδή αυτό απαράδεκτο. Χιόνι είναι, υπομονή πρέπει να κάνουμε. Θα περάσει. Τίποτα άλλο από μένα δεν έχω να πω, θα περάσει. Χιόνι. Η πόλη σήμερα παρέλυσε. Ελάχιστα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν στους δρόμους, ενώ οι Βολιώτες έκαναν τις αγορές για την πρωτοχρονιά μέσα σε ένα πολικό σκηνικό. Μάλιστα, τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα παρέμειναν κλειστά. Τα πιο πολλά καταστήματα δεν έχουν ανοίξει και σίγουρα όσοι κυκλοφορούν θέλουν να πάνε στις τράπεζες. Πραγματικά η αγορά ήταν πάρα πολύ δύσκολη όλο αυτό το διάστημα και σήμερα δόθηκε θα λίγα η χρηστική βολή. Οι εικόνες που κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης και στον περιφερειακό παραπέμπουν σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Τα οχήματα κινούνταν μόνο με αλυσίδες ή εφόσον διέθεταν κίνηση και στους 4 τροχούς. Ό,τι ήταν δυνατόν ανθρωπίνως γίνεται. Έχουμε τώρα μια περίπτωση πάνω στο Βιτόκο, ο οποίο είναι πολύ δύσκολο. Εκεί έχει ένα μέτρο και χιόνι. Πρέπει να πάει μηχάνημα που να φοράει αλυσίδες και μεγάλο, δεν μπορεί να πάει μικρό. Στην περιφέρεια, περισσότερα από 40 χιονιστικά μηχανήματα δίνουν μάχη από τη νύχτα προκειμένου να κρατήσουν ανοιχτό το ορεινό οδικό δίκτυο. Το ύψος του χιονιού στην κορυφή του πηλίου φτάνει τα 2 μέτρα, ενώ ακόμη και σε παραθαλάσσιες περιοχές όπως το Τρίκερι έφτασε το 1 μέτρο. Εννοείται πως η κίνηση των οχημάτων σε όλο το μήκος του επαρχιακού οδικού δικτύου γίνεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες.